Καλησπέρα και από μένα, λοιπόν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την Οργανωτική Επιτροπή και τους καθηγητές κύριο Σαββόπουλο και κύριο Τέγο για την τιμητική πρόσκληση να συμμετέχω σε αυτή την αξιότιμη στρογγυλή τράπεζα. Όπως προαναφέραμε, πρόκειται να αναλύσουμε την έννοια του διασταυρούμενου κινδύνου μεταξύ της στεφανίας νόσου, της περιφερικής αρτηριακής νόσου και του αγκιακού εγκεφαλικού επεισοδίου, καθώς και την ερεύνηση διαφόρων και σημαντικών δεικτών υποκλινικής αθυρωμάτωσης. Ξεκινώντας λοιπόν, η αθεροσκληρωτική καρδιακιακή νόσος μπορεί να κατηγορηποιηθεί στην ισχεμική καρδιακιακή νόσο, με βασικότερο και κύριο το έμφραγμα του μυοκαρδίου, το οποίο καταλαμβάνει 7,29 εκατομμύρια σε αναδιαγνωστές περιπτώσεις ετησίως, και την εγκεφαλογιακή νόσο, με βασικότερο και κύριο το αγκιακοκεφαλικό επεισόδιο, με 1,4 εκατομμύρια σε νέες περιπτώσεις ετησίως. Το έμφραγμα λοιπόν του μυοκαρδίου μπορεί να κατηγορηθεί σε 5 τύπους βάσει και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, με παράγοντες κινδύνου που αφορούν κυρίως την αρτηριακή υπέρταση, την υπερχολεστερολεμία, τον ζαχαρόδη διαβήτη, την παχυσαρκία, το κάπνισμα και την απουσία φυσικής δραστηριότητας. Το φυσιολογικό λοιπόν τείχο μιας αρτηρίας αποτελείται από τον έσω χιτώνα, το οποίο περιλαμβάνει το ενδοθύλιο και την εσωτερική ελαστική μεμβράνη, το μέσο χιτώνα και τον έξω χιτώνα. Έτσι λοιπόν, από την αθυρωμάτωση προάγονται διαδικασίες όπως η δυσλειτουργία του ενδοθυλίου με τον επακόλουθο ουσιαστικά σχηματισμό λιπόδους πυρήνα και τον σχηματισμό σύμπλοκης αθυροσκληρωτικής πλάκας, η οποία μπορεί να καταστεί ιδιαίτερα σταθής βάσει και των συγκεκριμένων παραγόντων κινδύνου που προαναφέρθηκαν και επιρρεπής για ρήξη, με αποτέλεσμα το σχηματισμό ενός δρόμου εντός του αυλού του αγκίου. Έτσι λοιπόν, από την αθυροσκλήρωση, όπως προείπαμε, πυροδοτούνται διαδικασίες όπως το οξυδοτικό στρες και η επακόλουθη δυσλειτουργία του ενδοθυλίου, οι οποίες οδηγούν σε διαδικασίες όπως η θρόβωση, η φλεγμονή, η αγκιοσύσπαση, η αγκιακή βλάβη και αναδιαμόρφωση και η ρήξη της πλάκας, έχοντας ως τελικό αποτέλεσμα το κλινικό σύμπτωμα. Συνοπτικά λοιπόν, έχουμε άπλετο χρόνο από ό,τι φαίνεται και από τη σχηματική παράσταση για πρωτογενή πρόληψη. Ενώ μέχρι και την εκδήλωση ενός νέου συμβάματος, το οποίο ενίοτε μπορεί να καταστεί περισσότερο θανατηφόρο, ο χρόνος περιορίζεται σημαντικά. Έτσι λοιπόν, πρωταρχικό στόχο κάθε γιατρού θα πρέπει να αποτελεί τόσο η πρωτογενής πρόληψη, αλλά και η δευτερογενής, με θετικότερη φαρμακευτική παρέμβαση, αλλά και ρύθμιση των παραγόντων κινδύνου. Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός του υψηλού ποσοστού συνύπαρξης περιφερικής αρτηριακής νόσου, της στεφανιάς νόσου και της εγκεφαλογιακής νόσου, γεγονός που καθορίζει και την έννοια του διασταυρούμενου κινδύνου. Έτσι λοιπόν, αποφασίσαμε στην κλινική να διενεργήσουμε μία μελέτη, η οποία θα αξιολογήσει κατά βάση την έκθεση της αθυροσκλήρωσης ασθενών τόσο με περιχωραφικές, παρακλινικές αλλά και εργαστηριακές μεθόδους. Οι ασθενείς οι οποίοι πρόκειται να εισαχθούν στη μελέτη θα αφορούν κυρίως ασθενείς με οξυστεφανιό σύνδρομο ή δοκιμασία θετική για ισχαιμία, ενώ θα αποκλείονται ασθενείς με προϋπάρχουσα στεφανία νόσο, περιφερειακή αρτηριακή νόσο, αλλά και αγκιακοκεφαλικό επεισόδιο, αλλά και ασθενείς που έλαβαν ήδη αντιθρομωτική αγωγή. Η κατηγοριοποίηση λοιπόν των ασθενών πρόκειται να γίνει βάσει του σύνταξη, το οποίο θα αναλυθεί περαιτέρω παρακάτω, σε χαμηλού κινδύνου, μεσαίου κινδύνου και υψηλού κινδύνου πάνω από 32 σύνταξη, καθώς και των ευρημάτων των στεφανιών αγκίων. Και επιπλέον θα υπολογιστεί και ο δεκαετής καρδιακός κίνδυνος των ασθενών αυτών βάσει ενός ακόμη σκορ, του SMART 3 score. Το σύνταξη λοιπόν σκορ αποτελεί ένα γεωγραφικό ουσιαστικά εργαλείο διαστρωμάτωσης και διαβάθμισης πολυπλοκότητας στεφανίας νόσου, ωστόσο τα τελευταία έτη χρησιμοποιείται και για προγνωστικούς λόγους σε διάφορες μελέτες. Απαιτούνται 11 συγκεκριμένες μετρήσεις παραμέτρων, όπως μπορούμε να δούμε και από τη σχηματική παράσταση, για να προσδιοριστούν συγκεκριμένες βλάβες. Ενώ το SMART score αποτελεί ένα σκορ κλινικό κατά βάση υπολογισμού του δεκαετούς κινδύνου υποτροπιάζοντος αγκιακού επεισοδίου, με υπερηχογραφικές αλλά και κλινικές παραμέτρους που αφορούν κατά βάση το ιατρικό ιστορικό, το καπνισματικό ιστορικό, τη συστολική αρτηριακή πίεση και εργαστηριακούς βιοδείκτες. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο ανεβρίσκονται ασθενείς υψηλού κινδύνου για υποτροπιάζοντα αγκιακά επεισόδια, οι οποίοι ανεβρίσκονται κατά βάση μέσω των παραπάνω κλινικών εργαστηριακών και υπερηχογραφικών παραμέτρων. Αναφορικά τώρα με την περιφερική αρτηριακή νόσο, εκτιμάται κατά βάση στις καροτίδες αλλά και στις παθολοβασικές αρτηρίες, σύμφωνα και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αγκιοχειρουργικής του 2017. Η διαγνωστική μέθοδος εκλογής είναι το υπερηχογραφικό ντούπλεξ με βαθμό τεκμηρίωσης κλάσης 1α,
Ενώ επί υπάρξεως σημαντικού βαθμού στένωσης, απαιτείται η διενέργεια αξονικής τομογραφίας ή και μαγνητικής αγγειογραφίας για την περαιτέρω αξιολόγηση της έκτασης και της σοβαρότητας της στένωσης. Υπερηχογραφικά μπορούν να εκτιμηθούν βάσει δύο μεθόδων οι στενώσεις, της αμερικάνικης και της ευρωπαϊκής μεθόδου. Όπως μπορούμε να δούμε, σε χαμηλότερα επίπεδα στένωσης υπάρχει μεγάλη απόκληση μεταξύ των δύο μεθόδων. Ωστόσο, όσο αυξάνει ουσιαστικά ο βαθμός στένωσης, τόσο μειώνεται και η απόκληση μεταξύ των δύο μεθόδων. Σε συνέχεια λοιπόν των επικονιστικών μεθόδων που αναφέρθηκαν, εδώ μπορούμε να δούμε ότι μία πλάκα, προφανώς και προαναφέρθηκαμε σε αυτό, μπορεί να καταστεί επιρρεπής για ρήξη, καθώς και υψηλού κινδύνου, βάσει συγκεκριμένων επικονιστικών μεθόδων, όπως έτσι πλάκες οι οποίες είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς για ρήξη είναι αυτές οι οποίες χαρακτηρίζονται από ενδοπλακική αιμορραγία, από νεκρωτικό πυρήνα πλούσιο σε λιπίδια, από νεοαγγειώσεις, από μεγάλο πάχος, από λιποτική μορφολογία και από μεγάλο όγκο. Επίσης, η κλινική καλύπτει από το ακτινολογικό εργαστήριο, αλλά και από τον καθηγητή νευρολογίας και πρόεδρο κύριο Τέγο. Αυτές αποτελούν εικόνες βασικά του δικού μας εργαστηρίου, οι οποίες εδώ φαίνεται χαρακτηριστικά να απεικονίζεται ένα ενδοθύλιο τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά στα 0,04 εκατοστά, απεικονίζεται υπερηχογραφικά. Εδώ μπορούμε να δούμε ένα ενδοθύλιο το οποίο απεικονίζεται ποσοτικά φυσιολογικό στα 0,05 εκατοστά, ωστόσο κατά την πορεία του αγγείου έχουμε μια ποιοτική διαταραχή από ό,τι μπορούμε να διακρίνουμε. Ενώ εδώ μπορούμε χαρακτηριστικά να δούμε μια θηροσκλητική πλάκα στα 0,24 εκατοστά, μεγαλύτερη από 0,15. Στο πλαίσιο τώρα λοιπόν της αποδεικτικής ιατρικής, πρόκειται να αναφερθούμε σε επιμέρους μελέτες. Η συγκεκριμένη μελέτη λοιπόν αποτέλεσε τον πυλώνα ουσιαστικά και την καθιέρωση του πάχους του εσωμεσοχητώνα ως δείκτη υποκλινικής αθυρωμάτωσης, δημοσιευμένη στο New England Journal of Medicine το 1999, η οποία ανέδειξε ότι η αύξηση στο πάχος του εσωμεσοχητώνα των καροτίδων σχετίζεται άμεσα με αυξημένο κίνδυνο εφράγματος του μυοκαρδίου και αγκιακοκεφαλικού επεισοδίου σε ασθενείς χωρίς προηγηθέν ιστορικό καρδιακικής νόσου. Ωστόσο, όλα αυτά τα αίτη, το οποίο παρέμενε θολό, ήρθε αυτή η μετανάλυση το 2020, δημοσιευμένη στο Circulation, η οποία περιλαμβάνει 119 τυχεπημένες μελέτες και 100.667 ασθενείς, να αναδείξει ότι για κάθε 10 μικρομήτρα ανά έτος μείωση στο πάχος του μεσοχητώνα, έχουμε μια σχετική μείωση του καρδιακού κινδύνου κατά 0,91, επισημένοντας τη σημασία στην παρέμβαση της εξέλιξης του πάχους του μεσοχητώνα. Ωστόσο, οι οδηγίες από την Αμερικάνικη Εταιρεία Ηχοκαρδιογραφίας έρχονται να επισημαίνουν την ανάγκη για περαιτέρω μελέτες και συγκρίνουν κατά βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τις αμερικάνικες οδηγίες. Έτσι, λοιπόν, στις οδηγίες Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας του 2016 εμπεριέχεται η εκτίμηση της καροτιδικής πλάκας ως παράγοντας εκτίμησης καρδιακού κινδύνου, όπως και το σκορ ασβεστίου με ένδειξη 2β. Ωστόσο, στις οδηγίες της Αμερικάνικης Καρδιολογικής Εταιρείας δεν φαίνεται να περιέχεται η εκτίμηση καρδιακής πλάκας παρά μόνο το σκορ ασβεστίου. Σε ανάλογο μήκος κύματος με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, προφανώς κινούνται και οι πρόσφατα δημοσιευμένες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας του 2021, όπως ό,τι μπορούμε να δούμε και, και στο γράφημα. Η εκτίμηση της καρδιακής πλάκας ουσιαστικά πραγματοποιείται όταν, σαν εναλλακτική επιλογή όταν το σκορ ασβεστίου δεν είναι πραγματοποιήσιμο σαν ένδειξη 2β όπως προαναφέραμε. Επίσης, σημαντικές μέθοδοι για εκτίμηση και μιας πλάκας ουσιαστικά για ρήξη, επιρρέπειος ουσιαστικά μιας καρδιακής πλάκας, αποτελούν όπως προαναφέραμε και η μαγνητική και η αξονική αγγειογραφία. Έτσι λοιπόν, η παρουσία ενδοπλακής αιμορραγίας μετρούμενη με την μαγνητική αγγειογραφία μπορεί να αποτελέσει έναν ανεξάρτητο παράγοντα για την εκδήλωση αγκιακού εγκεφαλικού επεισοδίου και στεφανίας νόσου, από ό,τι μπορούμε να δούμε και από τη συγκεκριμένη μελέτη. Εναρκτήριο λάκτισμα επίσης για την μελέτη την οποία πρόκειται να διενεργήσουμε αποτέλεσε η συγκεκριμένη μελέτη, δημοσιευμένη στο European Heart Journal το 2012, η οποία επισήμανε το ρόλο και τη σημασία των υπερηχογραφικών παραμέτρων στις καροτίδες, ως προς την προγνωστική αξία για την εκτίμηση του σύνταξη σκορ, το οποίο προαναφέραμε, αλλά και την εκτίμηση του σκορ της καροτιδικής πλάκας, αλλά και του πάχους του εσωμεσοχητώνα, με εξαιρετική αρνητική προγνωστική αξία για την παρουσία ουσιαστικά σύμπλοκων βλαβών στα στεφανία αγγεία. Έτσι λοιπόν, η υποψία μιας σύμπλοκης ουσιαστικά στεφανίας νόσου ενθαρρύνει την ενεργό διερεύνηση για γενικευμένη αφυρωμάτωση. Ακολούθησαν αρκετές πολυκλινικές μελέτες, όπως η CAP Study 2, η οποία ανέδειξε τη σημασία της κριτικής στένωσης των καροτίδων
ως προς την πρόβλεψη υψηλού Syntax Score, όπως και του πάχους του εσωμεσοκητών από ό,τι μπορούμε να δούμε, το οποίο είχε εξαιρετική θετική προγνωστική αξία για την παρουσία Στεφανίας νόσου, αλλά και συγκεκριμένων βιοδικτών, όπως το Ινόδες, το οποίο σχετίστηκε και αυτό με στένωση στα Στεφανία Αγία. Η μελέτη Νύμφα επίσης, η οποία δημοσιεύτηκε το 2020, αρκετά πρόσφατη, η οποία ανέλησε ουσιαστικά τη συνεργική αξία των συγκεκριμένων μεθόδων και συγκεκριμένα αξιολόγησε την εκτίμηση της λειτουργίας του ενδοθυλίου, αλλά και της υποκλινικής αθυροσκλήρησης, μετρούμενης στο επίπεδο των καροτίδων, για την διερεύνηση ουσιαστικά ασθενών με στεφανιά νόσου. Και επειδή ουσιαστικά το πάχος του εσωμεσοκητώνα μπορεί να εκτιμηθεί όχι μόνο σε καροτίδες και πρέπει να εκτιμάται και σε άλλες αγκιακές εντοπίσεις, η συγκεκριμένη μελέτη επισημαίνει την ανάγκη ουσιαστικά για αυτή την εκτίμηση. Έτσι λοιπόν, ασθενείς στους οποίους εκτιμήθηκε το πάχος του εσωμεσοκητώνα και στις μυριές αλλά και στην κοιλιακή αορτή, φαίνεται να ανεβρέθησαν σε μεγαλύτερο βαθμό όσον αφορά και να εκτιμήθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό η σοβαρότητα της στεφανίας νόσου στους ασθενείς αυτούς με πρόσφατο ψηστεφανία επεισόδιο και συγκεκριμένα non-stem. Επίσης, επειδή μιλήσαμε για γενικευμένη αφιερωμάτωση και αφιερωματική διαδικασία, ο διακρανιακός υπέρηχος έρχεται να παίξει και αυτό στο ρόλο του. Έτσι, στους ασθενείς με πρόσφατο παροδικό αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο και παθολογικά ευρήματα του διακρανιακού υπερίχου, φαίνεται ότι έχουμε αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη περαιτέρω εγκεφαλογιακών αλλά και καρδιακιακών ισχυμικών επεισοδίων και γι' αυτό θα πρέπει να εκτιμάται και να διαδραματίζει και αυτό στο ρόλο του. Προγνωστικοί δείκτες οι οποίοι πρόκειται να αξιοποιηθούν και στο μέλλον είναι η μέση ταχύτητα ροής αλλά και ο δείκτης φυγμικότητας, καθώς και ο λόγος τους, μετρούμενη στη μέση εγκεφαλική εταιρεία μέσω του διακρανιακού υπερίχου, αποτελώντας ανεξάρτητους προγνωστικούς παράγοντες για υποτροπιάζοντα αγκιακά επεισόδια. Και επειδή η αφιερωμάτωση ουσιαστικά αποτελεί μια άσπλη μονόδια διαδικασία, έτσι κλασικά όλοι γνωρίζουμε την αξία της αντιδρόσης πρωτεΐνης, καθώς και της high sensitive CRP, έτσι ασθενείς με νόσους στελέχους, οι οποίοι έχουν υποστεί θεραπεία επαναγκύωσης, αυξημένα επίπεδα σε αντιδρώσεις πρωτεΐνης χαρακτηρίζονται από αυξημένη επακόλουθη θνητότητα, έμφραγμα του μυοκαρδίου και αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο σε διάστημα περίπου παρακολούθησης 3 ετών, ανεξάρτητα από τη μέθοδο της επαναγκύωσης, γι' αυτό που θα πρέπει και αυτοί ως βιοδείκτες να λαμβάνεται σημαντικά υπόψη. Και επειδή η μελέτη δεν σταματάει ποτέ, το αμυλοδέστο ΡΟΑ1 αποτελεί έναν καινοτόμο και βιοδείκτη ουσιαστικά για την αξιολόγηση της παρουσίας και τη σοβαρότητα τη στεφανίας νόσου, αλλά και οξεστεφανίου επεισόδιου, έτσι μετρούμενο και αυτά στον ορό ουσιαστικά του αίματος, θα καταστεί με αυτόν τον τρόπο εφικτό η αξιολόγηση, όπως προείπαμε, της παρουσίας ενός οξέου στεφανίου συνδρόμου τάχιστα, καθώς και τη σοβαρότητα της στεφανίας νόσου, αλλά και της γενικευμένης αθυρωματικής διαδικασίας. Συμπερασματικά, λοιπόν, αναδεικνύεται τόσο η αξία της συνέργειας των κλινικών εργαστηριακών αλλά και των απεικονιστικών εξετάσεων βάσει τη συγκεκριμένη παρουσίαση, τόσο στη διάγνωση του βαθμού της στένωσης, στην εκτίμηση της στεφανίας νόσου, στη συνδιερεύνηση ουσιαστικά για γενικευμένη αθυρωματική νόσο, που τελεί και το στόχο της μελέτης, αλλά και στον κίνδυνο ρήξης αθυρωματικής πλάκας και πρόκλησης καρδιακού και αγκιακού εγκεφαλικού επεισοδίου στο διάστημα του follow-up. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.